Αναστασία, το κασεράκι μου λες να λιώσει εδώ πέρα. Μα τι να λιώσει εδώ, ποιο καλύψει από το σπίτι. Θα φέρω όλο το σπίτι εδώ. Θα φέρω φέτες, παγωτά, καρπούζια. Θα φέρω εδώ από κάτω. Εκεί εδώ. Σε μια άκρη δεν θα ενοχλώ κανέναν. Δεν πιστεύω να ενοχλεί. Για, τα σιρταράκια θα ανοίγουν, θα τα βρούμε εκεί. Αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Για κάποιον λόγο περίεργο και καθόριστο, η Αναστασία Λάμδα, που και σήμερα είναι μαζί μας, βασικά μαζί μου, θα εξηγήσω το γιατί, πιστεύει ότι λέω ψέματα ότι αδυνάτησε. Απίστευτο, δεν. Επειδή λέει το λες σε όλους και σε όλες. Μα δεν το λέω σε όλους και σε όλες. Το είπα τώρα στη Μαριλής που έχω αδυνάτησε κι άλλο κοπέλα. Έχω Μαριλής γραμματιακή υποστήριξη, είμαι ασφαλής. Έχω Αναστασία Λάμδα, έτσι, μία από τις ανερχόμενες στην Ευρώπη μηχανικούς ήχου, ξεκάθαρα, Αναστασία Λάμδα, και πολύ καλή δισκοθέτης, πέρα από μηχανικός ήχου, με μουσικό γούστο γενικά, και θα την αφήσω κάποια στιγμή ελεύθερη να διαλέξει ό,τι θέλει για περίπου 2 λεπτά σήμερα. Τι κακία, ρε φίλε, τι κακία. Αλλά δεν το λέω. Να σου πω κάτι, μωρέ, το λέω τελευταία επειδή είναι και λογικό. Και η αγάπη αδυνάτησε και, και ο Νίκος λίγο έχασε. Ξέρεις γιατί, είναι καλοκαίρι. Είναι λίγο, είναι και αυτή η συγκυρία, ας πούμε. Εντάξει, λογικό είναι, ναι. Λοιπόν, η Αναστασία το αντιλήφθηκε και η ίδια ότι σήμερα, επειδή πηγαίνω μόνος στην εκπομπή, δεν έχει κανένα, μα κανένα νόημα, πραγματικά κανένα νόημα, να έχουμε το χαλί αυτό. Υπέροχη τσαμπαγουάμπα, υπέροχη, τους έχουμε δει και live εδώ πέρα στο χωριό μας, στην πόλη μας, στα ψηλοδυτικά μάλιστα, θα το θυμάστε, φαντάζομαι περισσότεροι. Οπότε, επειδή σήμερα ασλαμάς goes solo, το χαλί μας θα είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι που ακούτε. Κομμάτι, είπα λάθος, κομματάρα. Λοιπόν, η επικοινωνία, να καλημερίσω Κωστή Τζαρό, θα είναι πολύ ευχάριστο να παίζει εισαγωγή αυτή η διάλογη που έχουμε με τον Κωστή πριν μπω μέσα στο στούντιο. Είναι όλα τα λεφτά. Να καλημερίσω ιδιαίτερα στα παιδιά που με ακούνε τη δεύτερη ώρα εκπομπής, αλλά δεν ακούνε τους χορηγούς που λέω στο τέλος. Τους καλημερίζω με αγάπη και σεβασμό. Ο Κωστής λέει, είσαι και τις 2 ώρες είσαι καλός, αλλά η τρίτη σου ώρα λέει είναι φανταστική. Είναι εκεί που σπιντάρεις και είναι απίστευτη η τρίτη σου ώρα, λέει. Δηλαδή, 10 με 12 είναι η εκπομπή. Η τρίτη σου ώρα, λέει, είναι πραγματικά καταπληκτική. Τον ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο που από ό,τι βλέπω πάλι έδινε κρέατα. Ντάλα καλοκαίρι συνεχίζει και δίνει κρέατα. Γιατί ο κόσμος πεινάει και το καλοκαιράκι. Λοιπόν, επικοινωνία προς το παρόν μαζί μας. Εγώ θα λέω μαζί μας γιατί είμαστε τρόικα. Έτσι. Η τρόικα είναι εδώ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος έχει σήμερα μία υποχρέωση προσωπική. Δεν ρώτησα, είμαι διακριτικός, δεν ρωτάω το γιατί. Αλλά ψυχήτη και πνεύματι είναι εδώ μαζί μου. Και φυσικά, Χρήστατο Τσαλτίδης βρίσκεται στα αριστερά μου. Ψυχήτη και πνεύματι κι αυτός. Γιατί και σώματι βρίσκεται στην μακρινή και αφιλόξενη Ολλανδία, το Λου με 2 λάμδα. Λοιπόν, επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν μόνο SMS-ική, απλώς είναι ο τρόπος. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυματάκι σου και το αποστέλεις στο 54526. Σήμερα σκέφτηκα να κάνω μια τεράστια μαγιά. Πάρα πολύ μεγάλη μαγιά, θα πάθετε σοκ. Δεν θα πεις τι μαγιά κάνει ο Ασλαμής, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που θα κάνει. Θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, αλλά χωρίς quiz. Μιλάμε για τεράστια μαγιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Χωρίς quiz. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Θα πληκτρολογήσεις FM. Θα αφήσεις κενό. Θα γράψεις οπωσδήποτε το όνομά σου. Οπωσδήποτε το επίθετό σου. Δίπλα οπωσδήποτε την λέξη γυαλιά. Και θα το αποστείλεις στο 54526. 54526. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 παρά ένα πρώτο λεπτό. Και προσέξτε και το άλλο. Χαμένος δεν θα υπάρχει. Για ποιο λόγο. Όσες και όσοι δεν κερδίσετε, θα καβατζώσετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα εξοφλήσετε σε ένα από τα 3 Opticon Express που υπάρχουν στην πόλη. Το ξέρω, 4 υπάρχουν, το Privé δεν συμμετέχει, μέσα στο Μακεδονία Παλάς. Από εκεί παίρνει μόνο ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαβίδης, διαλέγει από εκεί γυαλιά. Από τα άλλα 3, ένα δυτικά, New Ευκάρπια, Πολυτεχνείο 23, το άλλο στο κέντρο με μια ελαφριά ροπή προς τα δυτικά, 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι από τα ενεργαστήρια, και το άλλο εντελώς τελείως downtown, Παύλου Μελά 11, κατεβαίνοντας από την Τζιμισκή στο δεξί σας χέρι, παραδίπλα από τα σουτζουκάκια της διάβασης. Κάνω και τη διάβαση διαφήμιση, η οποία δεν έχει κεράσει ποτέ το σουτζουκάκι. Και εδώ θα ρωτήσω ευθέως την Αναστασία για να δω και πόσο καλή είναι στο κεφάλαιο γαστρονομία. Τι προτιμάς, από πού προτιμάς σουτζουκάκια, από τη διάβαση ή από τη διαγώνιο, που είναι λίγο πιο κάτω δεξιά.
Σε κανένα τα δύο. Αν ακούει η Μαριλίζ να ετοιμάσει μία κόλλα χαρτί, θέλω να κινηθώ νομικά εναντίον της Αναστασίας Λάμδα. Να την έχει έτοιμη, θα, στο διάλειμμα θα την θα μιλήσω και με τον δικηγόρο μου και το κανονίσουμε. Μιλάς σοβαρά. Ειδικά στη Διαγώνιο. Έχει φάει όμως και μπαπ Θανάσης από την Αθήνα. Στην Αθήνα θέλει να πει για Ουρτλού. Φαντάζομαι ότι έχουμε φάει όλοι εκεί, εννοεί στο Μοναστηράκι. Ο Θανάσης έχει το όνομα, αλλά τη Χάρη νομίζω την έχει ο άλλος που είναι λίγο πιο πάνω, και το ξεχνάω τώρα. Σάββας, δεν λέω με ποιον είσαι, με ποιο, από ποιον είναι το κεμπάπ, λέω. Α, σε, αυτό είναι το μαγαζί εννοείς, συγγνώμη, ναι. Το μαγαζί εννοώ, ρε Βλάκα, λέει, όχι Σάββα, αν είναι δυνατόν. Ναι, εννοείται, ναι, ναι. Έχω φάει εκεί και μόνος και με κοπέλες που κατά καιρούς τα είχα, και με φίλες και με φίλους και με τους δύο δασκαλάκια έχω φάει, βέβαια. Στο Θανάση είναι που είχε κάνει το περίφημο ο Κώστας ο Καραμαλής τότε πριν τις εκλογές, που έκανε αναφορά ότι θα διαλύσουμε τους νταβατζίδες και τέτοια, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινε ο Θανάσης στην ιστορία, έχει ταυτιστεί πολιτικά με την δήλωση εκείνη του Κώστα του Καραμαλή. Εκεί δοκίμασε και μπαμπ για Ουρτλού Αναστασία, άρα ο Θανάσης πλέον μένει στην ιστορία της μουσικής και της ηχοληψίας ως το μαγαζί στο οποίο γευμάτισε η Αναστασία Λάμδα προσφάτως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ρίχνουμε θεματάκια. Βασικό μας θεματάκι για σήμερα, το αγαπημένο κεφάλαιο που λέγεται Look Alike Quiz. Σε απλά ελληνικά, το quiz ομοιότητας. Θέλουμε να μας πείτε ποιον σας θυμίζει, με ποιον μοιάζει καταπληκτικά ο νέος προπονητής ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ο Πορτογάλος Αμπέλ Φερέιρα. Με ποιον. Ζητώ συγγνώμη από τον εαυτό μου που άργησα να τον τοπίσω. Ζητώ συγγνώμη πρώτα τον εαυτό μου, γιατί με αυτά έχω τρέλα, το ξέρετε. Με Luca Like Quiz έχω αρρώστια. Άργησα να το εντοπίσω. Και για να γίνω συγκεκριμένος, το εντόπισα χθες περίπου μισή ώρα μετά την αποχώρηση από την εκπομπή από εδώ. Δηλαδή γύρω στις 12.30 με 1 παρά 20 κάπου εκεί έφαγα τη φλασιά. Ζητώ συγγνώμη. Καθυστέρησα μια μισή ολόκληρη μέρα. Είμαι απαράδεκτος. Περιμένω από εσάς, αλλά για μένα μοιάζει καταπληκτικά με κατά 80% Έλληνα αθλητικογράφο, τώρα είναι ενεργός, νυν τώρα, έτσι. Δεν λέω κανένα δεκαετία 70, δεκαετία 80 ή κάποιον που έχει συγχωρεθεί. Το παλικάρι ζει και βασιλεύει. Έλληνας αθλητικογράφος και με μία μίξη 20% με πρώην διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή του πολύ πρόσφατου παρελθόντος. Έτσι, δεν λέω με τι ασχολείται τώρα, θα είναι ισχύ η βοήθεια. Είναι για μένα 80% Έλληνας αθλητικογράφος, τον γνωρίζετε όλοι, με 20% Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Πολύ πολύ καλό παίκτη, τον οποίο επίσης γνωρίζετε όλοι. Τώρα από εκεί πέρα περιμένω και δικά σας. Μπορεί να πει κάποιος εμένα με θυμίζει καταπληκτικά αυτόν τον κρεοπόλη που δίνει τα κρέατα ο Κωστής. Οκ, okay. Δεν τον ξέρω, θα το πάρω να τον δω. Μπορεί να πει κάποιος με θυμίζει τον ξάδερφό μου που έχει ασφαλιστικό γραφείο στην Καρδίτσα. Οκ, okay. Εντάξει. Κυρίως με επωνύμους εννοείται εδώ ασχολούμαστε. Καλημέρα κυρία Ελένη. FM κενό. Έξτρα αυτό δωράκι. Δίνουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου έτσι χωρίς quiz. Αλλά έξτρα δωράκι. Έξτρα γυαλί Opticon Express. Σε αυτούς που θα συμφωνήσουν μαζί μου στο απίστευτο Look Alike Quiz με τον νέο προπονητή ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τον 40χρονο Πορτογάλο Αμπέλ Φερέιρα. Αμπέλ δεν είναι, γιατί που το βλέπω αλλού. Αμπέλ, αλλού Αμπέλ. Υπάρχουν και κάποιοι κουτοπώνει δημοσιογράφοι, είναι ούκο λίγοι αυτοί, οι οποίοι δεν βάζουν τόνο, το αφήνουν έτσι. Σου λέει άστο, το βάλει που θέλει. Στο α, στο μπ, στο ε, στο λου. Δεν μπορεί να το πει κανείς, Αμπελού Φερέιρα. Σου λέει κουτοπώνηρος είμαι. Το είδα χθες σε εφημερίδες, σε site, παντού. Δε, χωρίς τόνο. Έτσι, άστο. Σου λέει δεν. Μάγκα Έλληνα είμαι εγώ. Ο άνθρωπος δεν πειράζει. Το όνομά του, γιατί να το ψάξουμε πώς είναι. Αμπέλ ή Άμπελ. Α, στο χωρίς τόνο. Στο Φερέιρα όμως όλοι βάζουν τον τόνο. Φερέιρα. Δεν το αφήνουν Φερέιρα. Η Φερέιρα. Αυτά. Καλημέρα και καλή τύχη. Πόρε πάνω στο κενό κατευθείαν για το καλύψω. Ρε, τι να κάνω, Αναστασία. Δεν υπάρχει. Πραγματικά, τι να κάνω. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον Τόνι Τιν 8-21 που λέει
Ασλαμά, γιατί έπεσαν από τα σύννεφα όλοι με τον Λουτσέσκου? Το έχουμε πει 100 φορές. Ρουμάνος είναι επάγγελμα, λέει ο 821. Μία ρίση που, αν δεν κάνω λάθος, είμαι σίγουρα στους 2-3 πρώτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που τη χρησιμοποίησε πριν από περίπου 15 χρόνια, για να πω την αμαρτία μου, την ξεπατήκωσα από καλό φίλο Ηρακλειδέα, τον Χρήστο, ο οποίος ζει μονίμως στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Σώθηκε αυτός. Σώθηκε. Θεσσαλονικιός που βολεύτηκε στην Αθήνα. Μια χαρά, σε πολύ καλό πόστο. Ηρακλειδέας, αγαπάει, πονάει τον Ηρακλή, αλλά έχει φύγει πλέον μακριά, οπότε ο πόνος μειώνεται. Είναι κυρίως ψυχικός ο πόνος. Όταν είσαι στην Αθήνα, περνάς καλά, σε καλή δουλειά, είσαι άρχοντας. Σου φαίνεται όλα τα προβλήματα του Ηρακλή τόσο μα τόσο μακρινά. Και μου είχε πει αυτός πιτσιρικάς κιόλας τότε, Ρουμάνος δεν είναι υπηκότητα, είναι επάγγελμα. Είναι λίγο προσβλητικό, και να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους. 821, να σου πω κάτι. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης που έφυγε, τι είναι, Ρουμάνος? Επίσης κάτι άλλο. Αυτός ο Πορτογάλος πήγε τώρα στον ΠΑΟΚ, στην ουσία τι έκανε? Το ίδιο δεν έκανε? Στο παραπάνω χρήμα δεν πήγε? Δεν την πούλησε την ομάδα του, στην οποία έστησε ένα ολόκληρο project, το οποίο πραγματικά στην Ελλάδα είναι αστείο το να λέμε project, έτσι. Διακούω αυτά με τα ελληνικά project και τώρα το διάβασα κάπου, το project του ΠΑΟΚ, ποιο project? Ελλάδα και project είναι, ειδικά ποδόσφαιρο, Ελλάδα και project είναι τρεις έννοιες οι οποίες δεν συναντιούνται ούτε τυχαία στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, προς Θεού. Γιατί ρε 821, ας πούμε, τι θα έκαναν οι 9,5 στους 10 Έλληνες? Ειλικρινά, οι 9 στους 10, οι 9 είπα, βλάκας είμαι, οι 10,5 στους 10 Έλληνες, τι θα έκαναν? Θα έμεναν? Δηλαδή είναι δυνατόν? Δεν θα φεύγανε? Το ακούω τώρα αυτό, ειδικά τελευταίες τρεις μέρες, επειδή είναι ο Λουτσέσκου Ρουμάνος, ο άνθρωπος, Ρουμάνος είναι επάγγελμα, Ρουμάνος είναι επάγγελμα, Ρουμάνος είναι επάγγελμα. Εντάξει ρε παιδιά λίγο, ενώ αν ήταν Έλληνας θα έμενε πιστός στην ιδέα, στο ιδεώδες, στο μεγαλείο και φυσικά στο project. Ας γελάσω, χω, χω, χω. Ωραία, έχουν καταφτάσει δυο μηνυματάκια, θα τα διαβάσω τώρα ευθύς αμέσως. Το ένα είναι από τον Θουβού και τον άλλο. Πάντως σε 821 ευχαριστώ για την επικοινωνία, έτσι. Να είσαι καλά. Ξέρεις, δεν σε αποπέρνω. Ναι, εντάξει, αλλά το είπα. Δηλαδή, ο Έλληνας, τι θα έκανε ο Έλληνας? Εδώ, να, και ο Παντελής Κωνσταντινίδης έφυγε. Σου λέει, χαζός είμαι? Ποιος ΠΑΟΚ, παιδιά, ποιος Ηρακλής και ποιος Ολυμπιακός και ποια Καλαμάτα? Αν πέσει το χρήμα, το χρήμα, τέλος. Το λέει και ο τεράστιος ποιητής Παύλος Παυλίδης. Είναι το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα. Πάρα πολύ απλά. Εντάξει. Α, 501, μ' αναγκάζεις καθημερινά να σε προσκυνώ όλο και περισσότερο, ΠΑΟΚτσάκι άρρωστο. Δηλαδή, πας να κλέψεις την παράσταση ακόμη και σε θέμα ομοιότητας. Σε look-alike quiz. Υποκλίνομαι. Ανάσα μουσική και πάω στα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, οι μέρες και οι νύχτες εδώ στο Λίμπερο περνάνε πραγματικά ευχάριστα και μου στείνει θέμα για μία ακόμη φορά ο αγαπητός κύριος καθηγητής από την Πελοπόννησο. Έχω μπερδευτεί λιγάκι με τον κύριο καθηγητή. Πάτρα, Καλαμάτα, Τρίπολη, Γήθιο, λίγο τα έχω χάσει. Αρκαδίες, Μεσσηνίες, Λακωνία, Αχαΐα, Αχαΐα Κλάους. Πάντως, εντάξει, ωραία. Από Πελοπόννησο το Στάνταρ, ο οποίος έχει μόνιμες παρουσίες στις εκπομπές του Γιώργου του Ζαγόρα, κυρίως στη βραδινή αλλά και στη μεταμεσονύχτια, εννοώ, αλλά και στην μεσημεριανή. Να πω εδώ πέρα ότι εσύ, σκεφτόμουν την Παρασκευή το βράδυ, λέω, δες τώρα βραδιά που δεν έχει εκπομπή ο Γιώργος, να γίνει ρημαδιό στη ζούγκλα. Και χθες έμαθα ότι την Παρασκευή έκανε εκπομπή το βράδυ. Και ήμουν άρα, μπορούσα να τον ακούσω άνετα. Να κάνουμε και χαβαλέ και να γελάσουμε λίγα. Ειλικρινά, διάβαζα κάτι, ένα βιβλίο, κάτι διάβαζα και λέω, δες τώρα βραδιά που δεν κάνει ο Γιώργος εκπομπή. Και έμαθα χθες ότι τον κατέβασε ο κόσμος.
Δηλαδή το ζήτησε ο κόσμος, γίνανε και κάτι πορείες, διαμαρτυρίες κάτω, τσιμισή και τέτοια και, και κατέπια έκανε κομπή ο Γιώργος. Και νομίζω τελείωσε τρία, από ό,τι άκουσα, τρεις. Τρεις και τέταρτο, κάτι τέτοιο. Α, δε, εντάξει, θα τα τρελαθώ. Έκανε διάλειμμα. Α, να κάνουμε διάλειμμα, sorry, νόμιζα έκανε ο Γιώργος διάλειμμα την Παρασκευή το μεσάνυχτα. Λέω, ναι, τώρα Αναστασία Λάμδα μου, τώρα. Λοιπόν, το είπε αυτό ο κύριος καθηγητής χθες το μεσημέρι, στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Τοποθετήθηκε για την ιστορία αυτή με τον Λουτσέσκου και τον Φερέιρα. Και τι είπε? Με την απόκτηση του Φερέιρα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, το λέγαμε χθες το πρωί εδώ πέρα. Τσατ πάντα, αυτό δεν είναι ούτε Γιουβέντους να τον πάω. Απίστευτο. Μαθαίνει ο Ιβάν Παρασκευή πρωί ότι φεύγει ο Λουτσέσκου, δεν το ήξερε πριν, και μέσα μια μισή μέρα κλείνει έναν από τους πλέον φέρελπες Πορτογάλους ήβηρες προπονητές. Όχι Πορτογάλους, μόνο ήβηρες γενικότερα. Να πάει στο διάλογο, Λίβερ και Χερσόνησος. Λοιπόν, με την απόκτηση του Φερέιρα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ πλέον μπαίνει στην ελίτ των ευρωπαϊκών κλαμπ. Είπε ο κύριος καθηγητής και η Πελοπόννησος σύστηκε. Είναι ξεκάθαρο ότι στα νότια πνέει άλλος αέρας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι το είπε αυτό και κατευθείαν έκλεισε τη γραμμή ο κύριος καθηγητής. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πλέον στην ελίτ των ευρωπαϊκών κλαμπ. Αφού απόκτησε μέσα μια μισή μέρα τον Αμπέλ Φερέιρα, τέλος. Το είπε ο κύριος καθηγητής, τον οποίο πραγματικά λατρεύω και σέβομαι. Και οι παρουσίες του είναι πάντα και ψυχαγωγικές και. Και συμπληρώνει ό,τι θέλει κάποιο. Μπορεί να το σχολιάσετε αυτό. Αν κάποιο υπάρχει που διαφωνεί, δεν νομίζω να έχουμε κάποιον που να διαφωνεί, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον μπήκε στην ελίτ των ευρωπαϊκών κλαμπ. Λοιπόν, ο 501 μου στέλνει, ο 845 Θουβού στέλνει ένα lookalike για τον Αμπέλ Φερέιρα. Κάπως έμεσο πλάγιο, πολύ ωραίο, ψαγμένο. Ο 501 μου στέλνει κάποιον ηθοποιό Έλληνα. Ωραίο παιδί και πολύ καλό ηθοποιό. Που αναγκάζεται κι αυτός για να βγάλει μεροκάματο να παίζει σε κάτι τραγικές σειρές στην τηλεόραση. Αλλά αν το είδες στο θέατρο είναι πραγματικά υπέροχος. 169 Φαντομάς πάει και σήμερα να χωθεί να κλέψει την παράσταση, μηνυματάκι. Και διαβάζω ένα μήνυμα και πάμε σε break. Ένα μηνυματάκι και πάμε σε break. Μάριο, κατέβηκες disturbed. Μείναμε Αθήνα, Κυριακή Δευτέρα και τώρα επιστρέφουμε. Ήταν μάτι, λέει ο 739. Ζηλεύω πραγματικά, δεν κατέβηκα, αν και είχα και πρόσκληση. Ήμουν λίγο κουρασμένος, λίγο περίεργα. 739, το εκτιμώ το ότι μπαίνει στην πόλη προφανώς και ακούς τρόικα, να είσαι καλά. Πραγματικά κλαίω και σε ζηλεύω και εκτιμώ το ότι έκανες Κυριακό Δεύτερο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι και η Αναστασία Λάμδα, έχει γίνει της μόδας το Κυριακό Δεύτερο. Υπάρχει μία τάση να θεωρείται βλαχιά το Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, τι να σε ζηλεύω, ρε φίλε. Πήγες πρωτεύουσα. Έκανες αυτό Κυριακό Δεύτερο και απόλαυσες Disturbed με Άνθραξ. Θα μπούμε με το κομμάτι, γιατί σαν χαλί με το κομμάτι αυτό στο δεύτερο μισάωρο. Και στα καπάκια θα σου αφιερώσω και σε σένα και στην παρέα σου τεράστιο κομμάτι διασκευή από Disturbed. Δεν θα βάλω δικό του κομμάτι. Το Shout. Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των Depeche Mode και από τα πιο χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 80. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν υπέροχες μπάντες όπως οι Disturbed διασκευάζουν τεράστιες μπάντες όπως οι Depeche Mode. Ουσιαστικά μετά από το πρώτο μισάλεπτο έτσι θα μπούμε αφιερωμένο σε σένα και σε όσες και όσους κατεβήκαν Disturbed και περιμένω να ακούσω και σχόλια από άτομα που παρευρέθησαν στη λαϊβάρα των Disturbed μαζί με τους ιστορικούς Άνθραξ το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία νερού. Break και επιστρέφουμε τριμύτερη. Αναστασία, πιστεύω ότι το toast είναι από τις πιο σημαντικές εφευρές στην ανθρωπότητα. Πραγματικά, το πιστεύω. Φαντάσου τη ζωή μας χωρίς το toast. Ναι, υποθέτω ότι αυτός που το εφήβρε πρέπει να λεγόταν toast, έτσι. Γιατί ως είναι στο όνομα, έτσι δεν είναι, δίνει το όνομα σε μια εφεύρεση του εφευρέτη. Φαντάζομαι κάτι τίποτα Βρετανός, John Toast, ξέρω εγώ, Ιρλανδός, κάτι Αμερικανός, David Toast, κάπως έτσι. Υποθέτω, φαντάζομαι, μεγάλη εφεύρεση. Χωρίς να ερωθείς, τυπάς, τσάπ, δύο πραγματάκια, χορταίνεις, έκλεισε, πάει. Είμαι τώρα εντάξει με αυτό που έφαγα, που δεν είναι, αυτό ήταν η μητός, έτσι που το έκανα, για όλη τη μέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρόικα. Ασλαμάς goes solo, χωρίς Παναγιώτη Παπαδόπουλα σήμερα. Είναι και ο τίτλος εκπομπής στην ουσία, η ζωή χωρίς τον Παναγιώτη.
χτυπάω ξύλο, ενώ το παιδί δεν είχε μια υποχρέωση, δεν ήρθε σήμερα. Και η ζωή χωρίς τον Χρύσανθο, αυτός και αν δεν έχει υποχρεώσεις στην Ολλανδία με τον αγαπημένο του Άρη. Είναι εδώ πέρα όμως κοντά μου, δίπλα μου, ουσιαστικά απέναντί μου, η Αναστασία Λάμδα, η οποία κάνει τα μαγικά της στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Ο διαγωνισμός τρέχει με συμπαθητική, θα έλεγα, συμμετοχή. Δεν υπάρχει κουιζάκι σήμερα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, Opticon Express. Αρκεί να στείλεις FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη γυαλιά δίπλα. Να το προσθέσω 54-526, έτσι, 54-526 αποστολή. Και φυσικά δεν υπάρχουν χαμένοι, γιατί πολύ απλά όσοι και όσοι δεν κερδίσετε, καβαντζώνετε δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και εξαργυρώνετε σε ένα από τα Opticon Express της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Μην πάτε στο Πόρτο Καράς και εκεί υπάρχει Opticon Express, αλλά εκεί αυτό δεν συμμετέχει στους διαγωνισμούς. Τόσο μα τόσο απλά. Μπορείτε να πάτε στο δεύτερο ποδάρι έτσι για βόλτα, να μπείτε στο Πόρτο Καράς, να δείτε τα Opticon Express, να αγοράσετε κάτι από εκεί, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε το γυαλάκι το οποίο κερδίσατε στο διαγωνισμό της Τρόικας εδώ στον Λίμπερο της καρδιάς σας. Λοιπόν, συγκλώνησε, καταρχάς να πω κάτι, να το, γιατί έχουμε, Αντώνης μας ακούει, έλα ρε εσύ, άρε μεγάλε ασλαμά, εγώ μεγάλος, Αντώνης The Master of Foras Δημητριάδης, 9 στα 10 πρωινά συντονίζεται και μας ακούει, τελείωσε. Αν δεν ακούσει ασλαμά να τον αποθεώνει, κάτι παθαίνει. Θέλει να ακούει αυτό το Αντώνης, the master of Φόρασης Δημητριάδης. Ο άνθρωπος ο οποίος σε λίγο θα κοντράρεται στις κατακτήσεις κυπέλων με την Μαρίνα, την διερμηνέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά συνδεόμαστε με τη μακρινή και αφιλόξενη Ολλανδία για να ακούσουμε την τρυφερή φωνή του Σταύρου του Κόλκα. Σταύρο, καλημέρα. Τι έγινε, Μαρή? Αγόρι μου. Τι κάνεις? Καλά, σπιντάρω, δεν ακούς? Σπιντάρω και περιμένω. Χάρηκα, λέω, δεν θα βγάζουμε ΠΑΟΚ. Λέω, όχι, θα βγάλει το Σταύρο, το βγάζει. Λέει, άμα, λέω, εντάξει, οκ. Και τι άλλο να βγάλεις την πόλη που κάνεις ραδιόφωνο, αγόρι μου? Τον άλλο, τον επίδοξο πρωταθλητή, από το που είναι εκεί κοντά σου. Χρήσε το. Ναι. Σε τι, σε δανεικούς πρωταθλητής? Είσαι αλήτης, είσαι πρόστιχος, είσαι... Ναι, να το σημειώσω λιγάκι αυτό. Πρωταθλητής σε δανεικούς. Ναι. Ναι. Ακούω ευγενικά αγγλικά στο βάθος. Ευγενικά αγγλικά άκουσα. Είμαι σούπερ μάρκετ, φίλε. Α, είσαι... Ναι. Κάτσε, περίμενε. Και εσύ Άρνεμ δεν είσαι? Όχι, όχι. Εμείς είμαστε στο Άπλτον. Α, εννοώ η γενικότερη περιοχή του Άρνεμ, δεν είναι? Η γενικότερη περιοχή. Όχι, όχι. Όχι. Ωραία, ωραία. Όλες οι Ολλανδικές πόλεις, Μαρή, έχουν μια απόσταση 40-50 χιλιόμετρο και είναι πάνω κάτω στην ίδια, ίδια λογική. Ναι, το γνωρίζω, έχω πάει 4-5 φορές, ναι. Και δεν με συγκινεί καθόλου η χώρα, να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι top, ναι, δεν είναι top. Ναι. Δεν είναι top, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, ναι. Καιρό. Ναι. Έχουμε τέλος πάντων αυτά που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι περιμένουμε προπονητή. Φίλε, πάμε σε λίγο να δούμε τον κύριο και προπονητή. Ωραία φάτσα, σου αρέσει, ξέρω τους. Περίμενε, αρέσει. Μην πεις τίποτα, γιατί τρέχει διαγωνισμός και καταφθάνουν μηνύματα. Άργησα, αλλά το βρήκα. Χθες το πρωί το βρήκα. Με ποιον μοιάζει καταπληκτικά? Καταρχάς, είναι Απέλ ή Απέλ? Όχι. Do you want cards? Κάτσε λίγο. Όρθιος είμαι. Κάτ. Κάτσε να δούμε αν το βλέπει τη μάνα η safe μας. Πάντα ρε εσύ στην προετοιμασία, εσύ κάτι έχεις με ακούω πάντα, με κάρτες, με αυτά. Why you don't take this? We can take it. Why? This is money, man. Yes. Why can't take it? Too much. Yes. Okay, Bennett. This is money, man. Πού είσαι ρε φίλε, στο Queens, στη Νέα Υόρκη? Τι να το πω εδώ, βλάκα, δεν έχετε δίχως άλλο. Πρόσεχε, ξέρουν τα βλάκα και τα, αυτά τα ξέρουν, πρόσεχε, στο λέω για σένα. Ναι, τέλος πάντων. Τι, πόσα είναι? 52
Τι θα συνδεθούμε, το πάνω, όχι. Δεν θα συνδεθούμε. Πάμε λίγο για να πέσει ένα πινελίκι του στον αέρα και είμαι έτοιμος. Μήνυμα ακροατή για σένα, του 889. Θέλω να ρωτήσεις τον Γκόλκα πώς είναι η προετοιμασία όταν είσαι παντρεμένος. Ευχαριστώ. Ευγενέστατος. Το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Να σου πω, Μαριά, δεν είναι εξής, πάνω δεν με ξέρει. Δεν πιστεύεις ότι η παντρεία θα και θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Φοβάμαι ότι στη δική σου όχι. Αυτό ακριβώς. Τι κάνεις εκεί, ασχολείσαι τώρα, θα έρθω, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Όχι παντρευτήκαμε, όχι παντρευτήκαμε. Ναι. Το κάναμε έτσι, τι έκανε. Ναι. Εγώ μεταφέρω επειδή το ρωτάει πολύ ευγενικά ο άνθρωπος, 889, το ρώτησα. Ναι. Ναι. Όλοι οι ακροατές είναι ευγενείς, ρε. Ναι. Εγώ από όλο, μόνο γαλαζοαίματι πρέπει να ακούνε. Τέλος πάντων, άκουγα της Μάρια τι γίνεται με τον ταμπλούχο Ελλάδος. Ναι. Τον αΐτη τον ταμπλούχο Ελλάδος. Ναι. Πρώτα απ' όλα... Όχι αΐτη τον ταμπλούχο, αΐτη τον πρωταθλητή. Ταμπλούχος αΐτη ήταν μόνο... Αΐτη τον πρωταθλητή... Ναι. Όχι, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αΐτη. Ο ταμπλούχος μιλες ψέματα. Πώς δεν ήταν. Δεν πήρε το κύπελο και τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Α, ναι, το πήρε μόνο στο... Ναι. Ναι, δεν το πήρε. Ναι. Πήρε μόνο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας εντός των συνόρων ναι. είναι αυτή που συμπαθείς τόσο πολύ. Ναι. Είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ναι. Ωραία. Που κατέκτησε τον ντάμπλ χωρίς να χάσει παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Απλά πράγματα. Απλά. Δεν ναι. είναι πυρηνική επιστήμη. Ναι. Τι έχει καταγραφεί στην ιστορία. Ναι. Δηλαδή τον Κολοκοτρώνη θυμάσαι τον φυλακίσαν χωρίς λόγο. Βέβαια. Τον ΠΑΟΚ που είναι πέρσι. Δεν το θυμάσαι. Πώς θα το θυμάμαι. Ναι, γιατί δεν το καταγράφεις. Ντρέπεσαι. Απλά τα καταγράφω διαφορετικά. Λυπάσαι. Καταγράφω διαφορετικά τις πραγματικότητες. Ναι. Που η καθημερινότητα των καταγράφω και τις συνθήκες, κάποιον... καλέ μου Σταύρο. Ναι. Οι συνθήκες ποιες είναι οι συνθήκες. Τέλειες. Καταγράφω και τις συνθήκες. Καλό καιρό. Καλό καιρό. Ωραία. Ναι. Με σφαγές κατά την ΠΑΟΚ. Με τα λες όλα, φίλε. Με τα λες όλα. Μου ακυρώσαν 5 γκολ. 5 γκολ στα 20 χρόνια βήματα του Ολυμπιακού δεν το ακυρώσαν ποτέ που να μετράνε. Σε 20 χρόνια δεν τα ακυρώσαν 5 γκολ. Τι, γιατί δεν τα λέτε, τρέπεστε. Συμπλέγματα βγάζετε με το μεγάλο ΠΑΟΚ. Συμπλέγματα. Ναι, γιατί. Τρέπεσαι να το πεις, δεν χάρηκες που η κοινωνία σου χάρηκες. Που η κοινωνία μου, ποια είναι η κοινωνία μου. Η κοινωνία, η Θεσσαλονίκη. Α, το χωριό μου, της πόλης μου εδώ, το μικρό χωριό. Το χωριό αυτό. Το μεγάλο χωριό. Ναι. Στην Πρωτεβουσιάνος που είναι στην Αμαλιάδα. Ναι. Τι κάναμε. Τι. Τι πλήρωσες εσύ, δεν είναι. Θα φάγα χαστούκι κανείς εδώ, μου θέλει. Ναι, τέλος πάντων. Την απόλυση της κυρίας. Ε. The receipt, man. Τέλος πάντων. The fucking receipt. Τέλος πάντων. Το θέμα μας ποιο είναι, Μάρια. Mm. Να χαίρεσαι όταν χαίρεσαι την κοινωνία σου. Δεν κακό. Δεν το συνηθίζω αυτό. Δεν κακό. Γιατί ρε φίλε. Χαίρομαι τις δικές μου χαρές. Είναι και στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή ο Βελόπουλος. Μαζί σου. Και δεν θα χαρούμε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Και έμαθα κατεβαίνουν. Και, ναι, έμαθα και κάποιον κατεβαίνει υποψήφιο μαζί του, ναι. Ποιος? Άστα. Ναι. Έλα, σε αυτά μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Μα είπα, τι? Δεν ξέρω αν είδες, συγγνώμη, είδες τι είπα για σένα στους μπεταράδες. Τι είπες για μένους μπεταράδες. Που έδωσε συνέντευξη και έχει 30.000 views. 30.000 views έχω καλημέρα, τα λέω στο Facebook, αλλά πάμε προχωρά. Ναι, καλά, εσείς όμως, ναι, στο Facebook κανόμαι, εγώ δεν υπάρχω πουθενά στο Facebook γι' αυτό. Λοιπόν, είπα, λέω, με τους reporters, οι reporters, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, λέω, είναι η δουλειά τους είναι φιαλτική. Είναι γεμάτη κόκκινες γραμμές. Βέβαια, λέω, με κάποιους μπορώ να συνυπάρξω. Δηλαδή, φαντάζομαι, ας πούμε, με τον Γκόλκα, μπορώ να... έχουμε κοινή αισθητική και καταβολές. Με τον Τζαλτίδη, ας πούμε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορεί. Κανείς ναι. δεν μπορεί με τον Τζαλτίδη. Αν και είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Αλλά εκεί, ναι. Κανείς δεν μπορεί με τον Τζαλτίδη. Ναι. Να, τώρα εγώ έχω ακροατές πρωί, μου στείλε ο άλλος, αυτό είναι, αυτό χαίρομαι. Γυρνάω τώρα και σε ακούω, λέει, από Disturbed στην Αθήνα, live, με άνθραξ, έγινε χαμός. Δεν πήγα εγώ, φοβήθηκα, δεν μπόρεσα να πάω, τέλος πάντων. Εντάξει. Τέλος πάντων, Μάνε, πάμε στα δικά μας. Ναι. Λίγο χάθηκες, Σταύρο, λίγο, πήγες, δεν σε ακούμε. Σταύρο, παλικάρι μου, σε ακούμε με το ζόρι, οριακά. Όχι, σε ακούω με το ζόρι πολύ 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 στο βάθος, πάρα πολύ χαμηλά. Ενώ σ' άκουγα καλά μέχρι πριν 20 δεύτερα.
Τώρα είμαστε καλά. Ναι. Τώρα είμαστε καλύτερα. Θα σε ξαναπάρουμε, Σταύρο. Θα σε ξαναπάρουμε, κλείσε. Θα το ξαναπάρουμε. Λοιπόν, ο 164, ο παδός του ΠΑΟΚ, λέει: καλημέρα Μάριε. Σε έκανε ο Σταύραρας σαν το χαρτάκι που τυλίγουν το σταφυδόψωμο. Επιτέλους. Τι επιτέλους, ρε φίλε, του είπα. Με τις συνθήκες που το πήρε, τώρα τι άλλο να πω, θες πρωί-πρωί. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε για να μιλήσουμε στον αέρα. Σ' αγαπώ, το ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα. Εμένα, λέει ο Αμπέλ Φερέιρα, μου θυμίζει η Αλέξη Τσίπρα. Η όλη φυσιογνωμία και όλο το image. Σακάκι χωρίς γραβάτα, με πουκάμισο λευκό, προσκυνάω. Δεν μπαίνω σε διαγωνισμούς, το ξέρεις, λέει ο Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ. Θουβού, να είσαι καλά. Ναι, είναι λίγο γενικότερο look-alike αυτό. Πάμε ξανά στο Σταύρο. Έλα, τώρα σε ακούμε τέλεια. Ακούς. Τώρα ναι. Επειδή εδώ έχουμε συγχρονιστεί με τα Maxi Bluetooth, αυτά δεν τα ξέρεις αυτά. Εντάξει, ε, ναι. Λογικό. Το θέμα δεν την ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να σε ακούω εγώ και ο κόσμος. Αυτό με νοιάζει. Πάμε. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχουμε προπονητή λοιπόν εδώ. Θα πάμε σε λίγο στην προπόνηση. 11 η ώρα τοπική, 12 δική σας. Έχει φτάσει εκεί, είναι εκεί. Ναι. Έχει υποκάψει συμβόλαιά του, έχει ανακοινωθεί. Είναι μια περίπτωση προπονητή ενδιαφέρουσα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι όταν πετυχαίνει κάποιος ένα project στην Πλάγκα, ωραία, δεν έχει ενδιαφέρον, πάτα το αυτό το παιδάκι με το ποδήλατο. Πάτα το, γιατί δεν το πατάς. Αφού πάει στη μέση του δρόμου. Μαζί σου είμαι. Θα μάθει, έτσι μαθαίνουν. Μαζί σου είμαι. Γεια σου. Έχει μπόνους γενικά. Χθες πήγαμε να πάρουμε ένα μπόνους, δεν το πήραμε. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, Μάρια, προπονητή ο Αμπέλ Φερέιρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι 40 χρονών, έχει σύγχρονες ιδέες. Ο τρόπος που παίζει έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι κοινός με τον Λουτσέσκου. Κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, μπορεί ο σχηματισμός να μην έχει τεράστιες διαφορές, αλλά οι κινήσεις, οι τοποθετήσεις κτλ. Είναι διαφορετικές. Αυτό είναι. Και εδώ να σε ρωτήσω ως ουδέτερο. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Εσύ που ξεφωνίζεις τον ΠΑΟΚ έτσι όπως παίζει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα ήπιος, παίζοντας ένα σετ παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Τον χαρακτήρισα, νομίζω ότι έχω δώσει, το παραδέχτηκαν όλοι, τον πιο ιδανικό χαρακτηρισμό για τον περσινό ΠΑΟΚ με μία λέξη. Ποια λέξη, τι θα δίνεις εσύ, με μία λέξη. Χαρακτηρισμό. Σε ρωτάει ένας Άγγλος ποδοσφαιρόφιλος. Πώς θα χαρακτηρίσεις τον ΠΑΟΚ. Πώς. Κυνικός. Όχι. Καθόλου κυνικός. Πώς. Ακόμη χειρότερο. Διεκπεραιωτικός. Διεκπεραιωτικός, έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο. Σε έναν ηθοποιό, ας πούμε, είναι ό,τι χειρότερο. Να πεις ήσουν διεκπεραιωτικός. Ναι. Ναι, σε ηθοποιό. Ναι. Σε ομάδα επίσης, ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ναι. Θα συνυπολογίζεις πάντα όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, από ποια χρονιά προερχόταν πέρσι ο ΠΑΟΚ, τι είχε βιώσει και πώς έπρεπε να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα το υπολογίζεις. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Α, τέλος πάντων, πάμε παραπέρα. Ναι, πάμε παραπέρα. Ο Αμπέλ Φερέιρα παίζει διαφορετικά. Ναι. Παίζει πιο ψηλά, παίζει με περισσότερες παραπλανητικές κινήσεις, παίζει τέλος πάντων με περισσότερους παίκτες, με μικρότερη ισορροπία, μεγαλύτερο ρίσκο δηλαδή στην αμυντική μετάβαση. Δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν ο ΠΑΟΚ πέρσι έχει πάρει, όπως λες εσύ, αντί για να συμφωνήσω μαζί σου, μιλάς με τις κυνηγάω, ναι, διεκπαιριωτικά το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Ναι. Έχοντας όμως τους βασικούς άξονες στο σετάρισμα αυτού του παιχνιδιού, τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια, γιατί αυτοί ήταν που σετάραν το παιχνίδι και είχαν την ποιότητα να το ελέγξουν, ναι, να το διαβάσουν, ναι, και να το κάνουν. Εντάξει, είναι και μόδα λίγο. Είναι και μόδα λίγο αυτό με τους ακραίους, με τους μπακ κυρίως, να είναι τα σύγχρονα δεκάρια. Και Μαουρίτσιο. Εσύ έβαλες και Μαουρίτσιο μέσα, ναι, εντάξει. Ωραία. Ναι. Ωραία, αυτοί οι δύο ήταν που σετάραν το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Ναι. Τον λιγότερο Βραζιλιάνο που έχει πατήσει στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ακριβώς, αλλά η δουλειά γίνεται. Ο λιγότερο Βραζιλιάνο που έχει πατήσει στην Ελλάδα ποτέ. Το είπες, ρε Μαρή. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να χορεύσει Σάμπα, ούτε να πάρει μέρος στα καρναβάλια της Ξάντης. Γι' αυτό τον πήρα. Όταν λοιπόν δεν έχω αυτούς τους δύο. Πώς μπορώ να παίξω και να σετάρω το παιχνίδι μου, ωραία, έχοντας διαφορετικούς θέσεις. Ναι. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο Φερέιρα. Ναι. Δεν ξέρω πώς τώρα το κερδίσαμε το τελικό χωρίς τους δύο. Είναι μια κουβέντα τώρα εύκολη. Ναι. Γιατί την ΑΕΚ πιστεύω ότι με τον Αρδίζογλου και τον Παραπασταλίτη να την έπαιζα. Με κάποιο τρόπο θα την κέρδισα μετά από αυτά που έχει πάθει τελευταία από τον ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα πάω καλύτερα να πάει να παίξει στην Ευρώπη με
με αυτή τη λογική. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα θέλω να το συναντήσουμε τον άνθρωπο, να δούμε τι θέλει να κάνει, να δούμε τι μπορεί να κάνει, να δούμε τι μπορεί να ζητήσει από την ομάδα που παίρνουν, γιατί πάντα ένα πλάνο παιχνιδιού χρειάζεται και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει 35 μέρες. Αυτές είναι και από τη μαγιά του και την αντίδραση της ομάδας, αυτές οι 35 μπορεί να αυξηθούν, δηλαδή αν περάσει τον πρώτο γύρο για να πάει στα play-off, θα έχει κερδίσει κάποιες μέρες δουλειάς. Τώρα, το τι θα κάνει δεν είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο γιατί, θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ωραία, είμαι εγώ παίκτης και ένα χρόνο δεν έχω χάσει. Με ένα συγκεκριμένο πλάνο, που το πιστεύω. Ναι. Εσύ πάθω ότι εκπαιδευτικό, ο παίκτης κερδίζει. Ναι. Και παίρνει τα πριν. Ωραία. Mm-hmm. Και παίρνει τις διακρίσεις. Ξεκινάω και παίζω κάτι άλλο. Και δεν αποδίδει. Δεν θα μουρμουρίζω που αλλάζω πλάνο. Καλά τώρα. Αυτό το ερώτημα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό σταματάει το ποδόσφαιρο. Αν είναι ο παίκτης, φυσικά όποιος έρχεται, αλλάζει, βάζει. Okay. Ο παίκτης είναι μυστήρια φάραμανη. Είναι μυστήρια, τι να κάνω. Σε όλο τον πλανήτη έτσι είναι. Τότε δεν παίρνεις προπονητή. Παίρνεις κάτι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που είναι ο προπονητής έχω ένα ποδόσφαιρο είναι διαχειριστής προσωπικού ή θηλιοδραμαστής, θα λέγα εγώ. Αυτό. Εντάξει. Ωραία. Αυτό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά τελευταία δεκαετία που παίρνει ο ΠΑΟΚ προπονητή για να παίξει ποδόσφαιρο. Έχω αυτή την αίσθηση. Εκτός αν και αυτόν τον κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Αν το καταφέρουμε και αυτό, βαθιά υπόκληση, ξανά μην έρθει κανείς. Ο Τούντορ ήταν εκπληκτικός προπονητής. Απλά δεν μπορούσε να βρει ισορροπία γιατί δεν είχε τον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ με τον Τούντορ, στα καλά του, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ με τον Τούντορ. Για να μην αδικούμε. Να σου πω κάτι που φοβάμαι ότι μόνο με σένα στον αέρα δεν το έχω πει. Το έχω πει και χθες και 30 φορές άλλες. Ποιος είναι ο πιο αδικημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ τελευταία δεκαετία? Ο Δόνης. Σε παραδέχομαι. Γιατί την επόμενη χρονιά, αντί να κρατήσει τον Δόνη με τα λεφτά εκείνα να τον ενισχύσει, έφερε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα της Ολλανδίας, ο οποίος δοκίμαζε παντού σουβλάκια και πανσέτας και γύρους. Αδικημένος ο Δόνης. Δεν είναι. Όχι, μην τα λες σε μένα. Εγώ θα κάνω την ελίκη για τον Δόνη. Μπράβο. Αδικημένος. Αδικημένος. Μην τα λες, λέω. Εγώ άκουγα, αδικημενικός. Εγώ τα έχω ζήσει. Δεν κάθομαι και τα λέω από. Ναι. Ξέρεις. Τι θα μου πει ο Χίο Ψίο Μέγα, άμα το συμπαθεί, δεν το συμπαθεί η Μάζα. Δεν με ενδιαφέρει να το συμπαθεί η Μάζα. Και όχι αν είναι τέτοιος, αν είναι της Αθήνας και αν είναι της Αθήνας. Ναι, και, ναι, εντάξει, αυτά είναι αστεία τώρα. Ναι. Και αυτά μικραίνουν και τις ομάδες. Ναι. Δηλαδή όταν εσύ αποφασίζεις με βάση το κλίμα, δεν είσαι μεγάλο κλαμπ. Ναι. Τότε υπήρχε απειρία στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε απειρία από την ηγεσία. Και ήτανε φύγαν τα λεφτά την επόμενη χρονιά με τον Ολλανδό αυτό. Ναι, και πήγαμε εκεί και είχε. Α, στα πιο στέλνια, που θα έρθει μετά. Καθόταν ο Στέφες στην προετοιμασία σε μια πολυθρόνα εκεί που είχε πάρει τα κολομέρια του. Δεν είχε κουνηθεί. Εντάξει, ναι. Και παίζουμε παιχνίδι στη ΣΑΡ και πρώτο παιχνίδι. Καλά, ο Στέργιος γιατί να κουνηθεί, δεν κατάλαβα. Ο Στέργιος γιατί να κουνηθεί. Όχι ο Στέργιος, ο Στέφανς. Α, ο Στέφανς, συγγνώμη. Νόμιζα ότι μπορεί να είναι ο Στέργιος, λέω ότι αυτό είναι. Ναι, και για να δείξει πόσο εργατικός είναι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ενώ δεν είχαμε δει ποτέ στο χορτάρι, μπαίνει μέσα και βάζει τους κόνους πριν το ζέσταμα των παιχνών του ΠΑΟΚ, που είναι δουλειά του φωτιστή. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς τα έχουμε δει με τα ματάκια μας αυτά, δεν είναι να μας πει κάποιος άλλος. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι η επιλογή του Φερέιρα είναι εξαιρετική, αλλά θα φανεί στο χειροκρότημα. Έτσι. Σωστό. Δεν εξαρτάται ποτέ η δουλειά του προπονητή από μια παράμετρο. Εγώ έναν θα ήθελα να δω. Έναν θα ήθελα να δω στον ΠΑΟΚ, αυτόν που ήθελα να φέρει τότε ο Ζαγοράκης, αλλά δεν είχε λεφτά όταν πρωτοανέλαβε. Που ήταν η μεγάλη του καψούρα. Από όλους. Νησιώτης. Έφερε, Νησιώτης, άστο Σάντος. Μόλις ανέλαβε, του είχε και αδυναμία. Μάρτιν Ονίλ. Πρώην Λέστερ. Εντάξει, και πρώην Σέλτικ. Ναι, τώρα ξαναπεί. Το ναι, τον ήταν στην Νότιχαμ Φόρεστ πέρσι για 5 μήνες, 6 μήνες και έγινε ιστορία, ναι. Ελεύθερος. Ναι. Μάρτιν Ονίλ. Μεγάλη μου αδυναμία. Μεγάλη μου αδυναμία. Ωραία. Ωραία, ρε Σταύρο. Έγινε, παλικάρι μου. Αυτά, Μάριε. Αυτά. Έγινε, Σταύρο.
από την προπόνηση. Να περνάς καλά, αγόρι μου, εκεί πέρα. Καλό ξεκίνημα, να πάνε όλα καλά. Πέρα. Θα σε ακούσουμε αύριο, έτσι, με το καλό. Εδώ. Και σήμερα. Σήμερα κάτσε. Ναι, εννοώ. Όχι, εννοώ, μέσα στην εκπομπή σε εμάς. Α, θα βγεις πάλι μετά, για να έχουμε κάποιο νέο, κάτι τέτοιο. Θα βγω, εγώ θα βγει, λένε, εδώ είμαστε. Ναι, αν υπάρχει κάποιο νέο, εννοείται. Βγαίνει και πάλι μετά σε εμά, εννοείται. Δεν είναι τίθε θέμα. Αυτό έλειπε, ναι. Ωραία. Έγινε, Σταύρο, έγινε, αγόρι μου, καλά να περνάτε. Φιλιά στην Ολλανδία, να είστε καλά. Έτσι, όμορφα, απλά με το Σταύρο, ειλικρινά το χαίρομαι. Υπάρχει ένα κωδικό, μια επικοινωνία. Υπάρχουν κωδικοί συμπεριφορά. Διάλειμμα, λέει η Αναστασία. Έτσι θα πηγαίνει, παιδιά, λίγο ιδιαίτερα. Όταν είναι προετοιμασία, βγαίνουν οι reporters από την προετοιμασία των συλλόγων και στην ουσία δεν. Οι εκπομπές αλλοιώνουν το χαρακτήρα τους. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι και απαραίτητο κακό. Ας το πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάς, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express με απλή δήλωση του ονοματεπωνύμου σου. Δηλαδή, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε και το αποστέλεις στο 54526. Και έχουμε και ένα έξτρα. Αυτό είναι έξτρα. Δηλαδή. Θα δώσουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως σε αυτήν ή αυτόν που θα δώσει το πιο κοντινό quiz, την πιο κοντινή ομοιότητα στον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αμπέλ Φερέιρα. Εδώ πέρα ο 501 λέει καλημέρα. Μάλλον μοιάζει στον ηθοποιό και θα συμφωνήσω μαζί του, θα συμφωνήσω, αλλά θεωρώ ότι περισσότερο μοιάζει σε αυτό που είπα εγώ, δηλαδή με Έλληνα αθλητικογράφο, τον γνωρίζετε όλοι που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, να δώσω βοήθεια. Είναι εδώ της πόλης μας, της μικρής μας πόλης, αν θέλετε του μεγάλου μας χωριού, κατά 80% με 20% πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή με μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα και στα ξένα τα κράτη, στο εξωτερικό, είχε φύγει το παλικάρι. Της πολύ πρόσφατης ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. 80-20. Αυτό δίνει ο Θεός τον Λούκα Λάι Κουίζ, ο Μάριος ο Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε δρυμύτερη, πιστεύω, και θα μπούμε με το κομμάτι, το Shout, την διασκευή των Disturbed, στην κομματάρα των τεράστιων, των θεών Depeche Mode. Δεν είναι το αγαπημένο μου αυτό το Shout από Depeche Mode, αλλά σίγουρα είναι ένα κομμάτι υπέροχο και χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 80. Έτσι για να μαθαίνουμε και δύο πράγματα. 7.39 για σένα και την παρέα σου που γυρνάτε από Κυριακό Δεύτερο στην Αθήνα, Disturbed και Anthrax, έτσι. Είπαμε, δεν είναι από τα αγαπημένα, από τα αγαπημένα μου των Depeche Mode. Μπορώ να πω ότι μπορεί και να μείνει στα 10 πρώτα αγαπημένα του Depeche Mode, αλλά σίγουρα είναι κομμάτι εμβληματικό, είναι hit και είναι πραγματικά εδώ πέρα υπέροχη διασκευή από τους Disturbed. Το παίξανε αυτό? 7.39, ενημέρωσε με λίγο σε παρακαλώ. Πέρασε αρκετή ώρα από το που θα το βάλω, αλλά είχαμε τον Σταύρο στον Άρη και τα λοιπά. Λοιπόν, κινείται έντονα ο διαγωνισμός για τα γυαλιά, δηλαδή έχουμε πιάσει καμιά. Πρέπει να έχουμε να είμαστε σε 9-10 συμμετοχές, κάπου εκεί από τη Βρύο. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα, Αντωνία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν τα διαβάζω στον αέρα. Είμαι χαμηλών τόνων, το ξέρεις αυτό. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Νέας εσοδείας. Ο νικητής ή η νικήτρια τα παραλαμβάνει σήμερα μετά την μία. Όσοι πάνε την άλλη εβδομάδα, πάνε σε τρεις μέρες, πάνε μετά τις 10 το βράδυ. Κάνουμε το, κλείνει η εκπομπή. Τα στέλνει το όνομα του νικητή και τους ιτημένους στέλνει η Μαριλής, γιατί πάρα πολύ απλά ιτημένοι δεν υπάρχουν. Θα καβατζώσετε δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα εξοπλίσετε από την Express. Πολύ απλά, έτσι. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, FM και ονοματεπώνυμο γυαλιά, αποστολή στο 54526. Και Luca Like Quiz, με ποιον μοιάζει καταπληκτικά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ποδοσφαίρου Αμπέλ Φερέιρα. Για μένα είναι μία μίξη 80% με Έλληνα αθλητικογράφο, τώρα ενεργεία, έτσι, και 20% έτσι, αυτή η μίξη, 20% με Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή με σπουδαία καριέρα. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση θα ακούσω τώρα στα αυτάλια, στα ακουστικάκια μου, την φωνή του Χρήστα του Τσαλτίδη από το μακρινό και αφιλόξενο Χέλσουμ της επαρχίας Γκέλντερλαντ της Ολλανδίας. Καλημέρα, Χρήστανθε. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, ρε φίλε? Εγώ δεν τα ξέρω. Η Ολλανδία την ξέρω πιο καλά από
τι να σου πω τώρα, την Ελλάδα, sorry, την ξέρω πιο καλά. Με λύπη μου, ναι, το λέω. Σωστά έχεις. Να σε στείλω σε φίλη μου, σε καλή μου φίλη, σε σπίτι, έξω από το Χέλσουμ. Μπορεί να έρθει αυτή στο δωμάτιό μου. Να σου πει τον καφέ, εννοώ. Ναι, να σου πει τον καφέ. Εγώ αυτό εννοούσα. Ναι. Φίλε, τώρα το βλέπω. Τι γήπεδα είναι αυτά. Ναι. Έχει Μαρία. Ναι. Είναι μια γηπεδάρα εδώ. Ναι. Μπορεί να το είδε και στο. Κάτι είδα. Έχω δει διάφορα αυτές τις μέρες. Έχω διάφορα. Εντάξει. Στο live, ναι, του All About Aris το έκανα πριν από λίγο. Καταρχάς, πες μου κάτι. Και έχω κατέβει προς τα κάτω τώρα, περίμενε για να μιλήσω. Ναι. Και από την κάτω πλευρά, φίλε, ναι, πέρα ότι έχει άλλα δύο κανονικά γήπεδα από πάνω, από την κάτω πλευρά έχει δύο γήπεδα κανονικά, mm-hmm, με συνθετικό γλωτάπιτα εκπληκτικά. Ναι. Ωραία, φίλε. Ναι. Θα σου πω κάτι, το σκέφτομαι την Παρασκευή το βράδυ για σένα, αλλά θα σου πω τώρα. Βοήθησε με λιγάκι. Το ξενοδοχείο στο οποίο μένει η αποστολή του Άρεως λέγεται, είναι γενικότερα όμιλος Fletcher Hotels. Όχι, εμείς μένουμε εκεί. Α, στο Fletcher Hotels μένετε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Α, του Άρη είναι Bilderberg, ναι, Bilderberg Hotel Klein Switzerland, αυτό είναι. Δεν ξέρω, δεν πήγαμε ακόμα εκεί. Ωραία. Θα πάμε σήμερα πρώτη μέρα. Ωραία. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν μένουν στο Fletcher Hotels. Γιατί έχω δει. Στο Bilderberg που λες έμενε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Πάντως είδα φωτογραφίες που μπαίνουν οι παίκτες του Άρη στο Fletcher Hotels. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Fletcher, σου λέω, είμαστε εμείς. Α, εντάξει, okay, το γράφω. Μπορεί να ανήκει στο τέτοιο, ρε φίλε. Μπορεί να ανήκει. Ωραία. Να ανήκει αυτό το ξενοδοχείο στο Fletcher. Αυτό τα Fletcher είναι τεράστια. Τώρα, για να μου στρώσει εκπομπές. Εκπομπή. Να. Αν αγαπάς τον Άρη και υπηρετείς τον Άρη, έπρεπε να μην φύγεις μετά από όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Να είσαι εδώ. Πρώτον. Γιατί, ρε. Το ζητάει ο κόσμος του Άρη. Τον Άρη υπηρετούμε τον ΠΑΟΚ. Πρώτον. Δεύτερον, να, πριν από περίπου 38 λεπτά, ο Σταύρος, ο Κόλκας, στο σχόλιο μου και στο χαρακτηρισμό για επίδοξο πρωταθλητή Άρη, σας χαρακτήρισε πρωταθλητές σε δανεικούς. Από το Apelnor της Ολλανδίας. Να. Δεν έχουμε ούτε έναν. Το Κόλκας το είπε, όχι εγώ. Το άκουσε ο κόσμος στον αέρα. Δεν το είπε. Δεν είχε παρεξήγηση. Και επειδή το είπε. Εδώ ο Κόλκας έλεγε ότι υπάρχει το πρωτάθλημα δίκαια. Μιλήσατε. Τι είναι αυτό δηλαδή. Τι ακριβώς μας λέει. Δηλαδή να καταλάβουμε. Τι μας λες ακριβώς για να καταλάβουμε. Κατάλαβες ότι είμαι μόνος, έτσι. Έφυγες και ο άλλος λείπει. Ναι, ότι υπάρχει εξυγίανση, ότι πλέον παίζουμε το 50-50, ότι επιστρέψαμε οι Κυριακές μας και διάφορα τέτοια λέει. Ναι, και απέτησε προηγουμένως και εγώ και όλοι οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί να χαρούμε με τη χαρά που έφερε ο ΠΑΟΚ στην πόλη. Το είπε στον αέρα τρεις φορές. Το άκουσε ο κόσμος. Δεν το λέω ψέματα. Ποια πόλη? Στη Θεσσαλονίκη εδώ. Α, μπερδεύτηκα. Λέει να χαρείς και εσύ. Να χαρείς και λέει ο 164, καλημέρα Μάριε. Σε έκανε ο Σταύραρας σαν το χαρτάκι που τυλίγουν το σταφυδόψωμο. Τι περιμένεις, αυτή είναι. Εντάξει. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που τον στηρίζει τον 164. Ναι, αυτό πάλι, ναι. Αυτό πάλι. Φίλοι, πολύ ωραίες οι συνθήκες. Φαντάζομαι σας θα έχει πει και ο Σταύρος για τον καιρό. Πόσο τη θερμοκρασία. Όχι. Μια απόσταση 40 χιλιόμετρων είναι ο Σταύρος από εμάς. Ναι, στο Άπελ. Ας πούμε τώρα έχει 19 βαθμούς, ρε φίλε. Ναι. 19 βαθμολάκους. Εσύ είσαι στα δυτικά της πόλης Άρνεμ. Εκεί είσαι. 8 χιλιόμετρα το Άρνεμ. Είναι, είσαι, μπράβο. Εμείς μένουμε σε ένα χωριό που λέγεται Τούρβερθ. Η ομάδα μένει στο χωριό, το άλλο που είπες εσύ, πώς το είπες. Χέλσουμ. Σε αυτό, μπράβο. Οι δημοσιογράφοι, πώς το είπες, Τούρνεμ. Ντούρβερθ. Α, Ντούρβερ. Ωραία. Γράφεται Ντόρ. Ναι. Με δύο όμικρο, δύο ου. Ναι, μπράβο, προφέρεται του, μπράβο. Ναι. Άμα θα σε αφήσω για την ώρα, γιατί πρέπει να πάμε να ακολουθήσουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί μας θέλει λίγο coach. Τι κάνετε, και εσείς, τι κάνετε, σε βάζει κανείς ποδήλατο, ο Παντελίδης, έτσι. Όχι ρε φίλε, μια συζήτηση να κάνουμε. Ωραία. Να μας φίλει για την προπόνηση και τα λοιπά. Πες του να μου στείλει κανένα καλό πόλο από το μαγαζί του, κανένα ρούχο, κανένα πόλο καλό να μου στείλει. Ωραία. Από τη μαγαζάρα του, στον Πειραιά. Δύο και ωραία Ελλάδος, θα έχουμε πιο αναλυτικά. Έγινε αγόρι μου, έγινε Χρήσανθε, έγινε αγόρι μου, έγινε. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσατε τι γίνεται, έτσι. Φωνάζει ο coach, τσακ, απίκο εκεί. Τσακ, απίκο εκεί. Λοιπόν, έχουμε το χαλάκι μας παίζει. Η Αναστασία Λάμδα το είχε βρει πολύ πριν καν πω εγώ ότι θέλω Disturbed. Shout, Depeche Mode, διασκευή από τους Disturbed. Σε λίγο επιστρέφω με τα μηνυματάκια σας. Ο Άρης λέει το ψάχνει για τον Σάββατον Γκέντσογλου. Τον Έλληνα αμυντικό χαφ, πρώην άσο της ΑΕΚ, 29 ετών πλέον, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στο ΑΠΟΕΛ.
Τι να το κάνω, ρε φίλε, τώρα. Τώρα. Φέρ τον όταν ήταν με την Αγγελική την Ηλιάδη. Να βλέπουμε λίγο κερκίδες στο Κλεάνθης Βικελίδης, Αγγελική Ηλιάδη. Τώρα τι να το κάνω. Κρυό φαγητό. Λοιπόν, 7-16, το ξέρω, το ξέρω για αυτό που λες, αγόρι μου. Θέμης Σωτηρόπουλος, ο Φερέιρα, τα φιλιά και την αγάπη μου. Συγγνώμη Αναστασία, ποιος είναι ο Θέμης Σωτηρόπουλος? Θέμης Σωτηρόπουλος. Βοήθα λίγο 7-16. Ποιος είναι ο Θέμης ο Σωτηρόπουλος? Έχουμε ακροατή γραμμή. Πάμε στον ακροατή. Πρώτα απ' όλα ο πελάτης. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, από το 8ο Λύκειο Κηφισιάς, να πούμε. Εγώ ήμουν στο 9ο. Μ' ακούτε? Θα δακρύσω. Ναι. Δεν κοροϊδεύω, θα δακρύσω. Ναι. Ήσουν στο θρηλυκό 9ο. Βέβαια, ναι, ναι. Κουλτούρα και αλητεία και τα δύο λύκεια. Και στο μπάσκετ βέβαια σας είχαμε πελάτες, έτσι. Στο μπάσκετ ήσασταν λίγο πιο καλύτερα, λίγο πιο αμερικανάκια. Αλλά έχουμε δώσει ωραίους αγώνες. Είχατε πάρα πολύ ωραίους, πολύ ωραία ομάδα. Ειδικά στην τριετία που ήμουνα εγώ Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου και λίγο πριν... δύο χρόνια μικρότερο είμαι. Ναι, είχατε εσείς δύο παικταράδες, τον Λαζαρίδη τον ψηλό που έπαιζε στον Άρη, το Μελαχρινό. Εσύ πήγες πιο παλιά, ναι. Εκείνη είναι η ομαδάρα του 9ου. Και είχατε και το παλικάρι που τον ξεχνάω και ντρέπομαι, το πλησιέστερο που έχω δει σε Έλληνα, στον Στίβ Γιατζόγλου. Πώς λεγότανε, ο Ξανθός, μακρύ μαλλί, πολύ πόζερος, πολύ ωραίο στυλ, από μένα δύο χρόνια μεγαλύτερος. Μήπως έπαιξε και αυτό στον Άρη? Ο οποίος έφυγε στο Παρίσι για να σπουδάσει ζωγραφική από ό,τι έμαθα μετά. Και στυλάτος και αλητεία και ωραίο μπάσκετ και κουλτούρα. Δηλαδή όλα της γενιάς μας. Κάτι από Χριστάκης, Χριστίδης, κάπου, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Εσύ θα τον βρω. Θα τον βρω. Αυτή ήταν αρκετά πιο μεγάλη. Εγώ για άλλο σε πήρα. Ναι, πες μου όνομα μικρό, πες μου όνομα μικρό αν θες. Βίλι. Βίλι. Ναι, ναι. Αυτό είναι όνομα ελληνικό μικρό ή παρατσούκλι τώρα μου λες? Είναι από το Βασίλη. Βίλι. Ναι. Είσαι ο Βίλης. Βίλη, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα το Λύκειο, φίλε, δακρύζω. Μου το είπες και ναι. Πάγωσα. Ναι. Ειλικρινά σου μιλώ. Ναι. Λοιπόν, το αυθεντικό δεν είναι τι πες μου, ότι είναι tears for fears αυτό που βάζεις. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον Βίλη, επειδή το εντόπισε, το εντοπίζει τώρα και ο Ντάνκαν, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου πάρε σε σένα, πάρε τώρα τηλέφωνο με το που κλείσουμε. Θα ναι. Πάρεις το ίδιο νούμερο στη Μαριλίζ, θα ναι. Δώσεις ονοματεπώνυμο για να πάρει ναι. Να πάρεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Από τα Outcore Express. Όταν κλείσουμε, πάρε πάλι, αλλά πες όχι για τον αέρα, πες Μαριλίζ, σημείωσέ με ονοματεπώνυμο της ταυτότητας επίσημο, για να πας σε ένα από τα Opticon Express να πάρεις ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς που είναι παρατηρητικοί και έχουν και γνώσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Με συγκίνει. Με θυμάσαι εμένα στο 8ο, με έβλεπες, με θυμάσαι? Δεν με έχεις εικόνα. Δεν είναι. Τότε θα είχες μαλλιά, φαντάζομαι. Είχα και μακρύ μαλλί. Ναι, δεν κοροϊδεύω. Ναι. Δεν είναι. Είναι πάμπολες. Τώρα να μην πω την ηλικία σου στον αέρα. Ναι, όχι, φαντάζομαι... γιατί με κατατρέχει το σύνομο της Αλίκης. Ναι, δεν το θέλω αυτό. Ναι, ναι. Άρα εσύ τελείωσες μετά από μένα δύο χρόνια. Ναι. Αν και έμεινα μια χρονιά, γιατί ήμουν αριστούχος. Μάλιστα το 20 έπαινα 10. Ναι. Το 83-84, κάπου εκεί τελείωσα. Ωραία. Εγώ δύο χρόνια πριν από σένα. Τον τρελό. Τον τρελό, τον Πάνκι, το θυμάσαι? Μεγάλη μορφή της πόλης. Σε εσάς ήταν. Στην ηλικία μου. Στη δικιά μου. 8ο ή 9ο. 9ο. Είχαμε τον Καζάζη είχαμε. Ναι, είχατε πολύ. Ναι, αυτόν θυμάμαι, τον είχα και. Ο Καζάζης, ο μικρός. Ο μικρός, όχι ο μεγάλος. Ναι, ναι, ναι. Έχει συγγένεια με τον. Ξάδερφος με τον βολεϊμπολίστα. Αυτόν είχαμε. Έναν άλλον που. Ποιο βρέγορι μου, σε εμάς ήταν ο Καζάζης ο μικρός. Ο αδερφός του Στέλιου. Κανονικά διεθνής, παναθηναϊκό, ναι. Ναι, εγώ είχα σημαστεί Καζάζη που ήταν έτσι λίγο... Α, ξάδερφος, τέτοιο στυλ. Ναι, ναι, ξάδερφος ναι. Ήταν αυτός. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά κοίταξε, εγώ έπαιζα συνέχεια μπασκέτα, συνέχεια μπάσκετ. Ήμουνα και στην ομάδα του Λυκείου να πούμε. Περίμενε ρε, πολλά μεσημέρια, εσύ πρέπει να με έχεις δει εμένα ως μικρότερος εσύ.
πολλά μεσημέρια πάνω στην αλλαγή, πρωί-απόγευμα, 8ο-9ο, ναι. Παίζαμε μπάσκετ. Δηλαδή όποιος ναι. τελείωνε μεσημέρι έμενε και έπαιζε ναι. με αυτούς που ερχόταν, 8ο-9ο. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε... Το κάναμε. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν, πιο πολύ τους σηματές μου θυμάμαι. Και, ναι. και λίγους μεγαλύτερους από ένα. Στυλά τα σχολεία, εσείς πολύ πιο στυλά το σχολείο. Λίγο πιο αμερικανοκολεγιακό εσείς. Ναι. Και τα δύο πάντως, ναι, rock and roll, μπάσκετ, ναι. στυλάτη αλητία, ναι. Η γενιά μας γενικά, ρε παιδί, με αυτή η γενιά μας, η πανέμορφη γενιά, ας πούμε. Τώρα ναι. τα ξενέρια ναι. αυτά τώρα τι να... Ναι. Ωραία, με συγκίνη. Βασίλη, τώρα με το που κλείσουμε, πάρε ναι. τηλέφωνο στην Μαριλής ναι, και δώσε ναι, ναι. ονοματεπώνυμο. Έγινε. Και ό,τι ώρα θέλεις, από σήμερα μετά τη μία, Καβατζώνη ναι. ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Για πόσες μέρες, μέσα σε πόσες μέρες θα πρέπει να στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Α, έχουμε και ρε φίλε, τρεις εβδομάδες έχεις έλεος. Ναι. ναι. Okay, σε ευχαριστώ να πολύ. Να σε καλά, Βίλη. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, με το που πήρε ο Βίλης, είδα και το μήνυμα του Duncan που λέει «Όχι ντυπές, tears for fears. Good morning, να είσαι καλά παλικάρι μου» και ο 716 αυτό μου έστειλε. Παιδιά, το είπα έτσι για να δω αν προσέχετε, αν παρατηρείτε και τις γνώσεις συγχρόνως, έτσι εννοείται. Shout των υπέροχων tears for fears. Υπέροχοι tears for fears. Δεν είναι αγαπημένο μου αυτό. Αγαπημένο μου είναι το Mad World, το οποίο το ξέρει σίγουρα και η Αναστασία Λάμδα. Ένα κομμάτι υπέροχο, όπου υπάρχει ο στίχος «Πραγματική μαχαιριά, τα όνειρα στα οποία πεθαίνω είναι τα πιο όμορφα που έχω». Ορίστε, τι λέει διάλειμμα. Εγώ μιλάω για στίχους για μαχαιριές και άλλοι λέει διάλειμμα. Τι να πεις, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τίποτα. Ο διαγωνισμός όμως συνεχίζεται. Χωρίς quiz, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express με απλή δήλωση του ονοματεπωνύμου σου. Κάνεις ό,τι έκανε πριν από λίγο, ας πούμε, και η φίλη μας η Ελεάνα. Κάνεις ό,τι έκανε και ο Ιωάννης. Κάνεις ό,τι έχει κάνει και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος είναι από την Πολύχνη. Καλημέρα, Γιάννη, να είσαι καλά. Υποθέτω Ηρακλειδέας, έτσι. Γιάννης Πολύχνη, προφανώς Ηρακλειδέας. FM και ονόματε πόνιμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε. Αποστολή στο 54526. Δεν βλέπω κάποια ιδέα άλλη για στο quiz ομοιότητας Αμπέλ Φερέιρα. Με ποιον μοιάζει καταπληκτικά ο νέος προπονητής ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Για μένα είπα ότι είναι μία μίξη 80% με θεσσαλονικιό αθλητικογράφο, τον γνωρίζετε όλοι όσοι παρακολουθείτε αθλητικά, με 20% Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Με μεγάλη, με σπουδαία καριέρα. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Γιατί κάποιοι είναι διεθνείς χωρίς να είναι καλοί παίκτες, έτσι. Μην το λέω όνομα τεπώνω με το και είμαι κακός. Δεν είμαι κακίστρο, είμαι καλός άνθρωπος, το ξέρετε. Αυτά. Τελευταίο break, παιδιά. Τελευταίο break. Έλα τώρα που γυρίζει. Παιδιά, είπα στην Αναστασία, της το υποσχέθηκα. Λέω θα διαλέξει ένα δύο κομμάτια, ρε παιδί μου, εσύ. Της το είπα το πρωί, της το υποσχέθηκα αυτό. Και λέει τώρα για χαβαλέ, λέει ναι, δεν μπαίνω τώρα με Φουρέιρα. Λέω, κάνεις πλάκα. Περίμενα να το πει, σας έχει τόσο υπέροχο γούστο και μου πετάει τώρα Φουρέιρα. Αλλά αυτό είναι, λέει, super hit του καλοκαιριού και είναι καινούριο. Έτσι. Είναι επιλογή της Αναστασίας Λάμδα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Το ακούμε τώρα. Χαλάκι, ωραίο. Δώσε λίγο, Αναστασία. Τάμπτα, τίποτα, έτσι. Δεν έχει κανένα τάμπτα. Τι γουστάρει πιο πολύ, Φουρέιρα ή τάμπτα. Φουρέιρα, βγάζετε κόμπλεξ με τάμπτα όλες. Το έχω παρατηρήσει ειλικρινά. 8 πιο ωραία τραγούδια. Η Φουρέιρα από την Τάμπτα. Α, σε ομορφιά λέει, σε ομορφιά η Τάμπτα, λέει η Αναστασία Λάμπα. Σε ομορφιά λέει, υποκλείμε απίστευτο στυλ. Πολύ, πολύ δικό της, πολύ προσωπικό. Τρελαίνομαι με Τάμπτα. Πραγματικά τυχερός ο Πάρης. Αλλά πήγε κάπου, λέει, αυτός μόνος του διακοπές, ε. Κάπου είναι, λέει, μόνος του, χωρίς την Τάμπτα. Μιλάμε για αλητεία, κανονικά. Λοιπόν, παιδιά, μένουνε, τι μένουνε, 14 λεπτουδάκια, ούτε 13 λεπτουδάκια. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει 2310-287-888. Ήδη ο Βίλης επικοινώνησε με τη Μαριλής, δήλωσε ονοματεπώνυμο και θα παραλάβει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ό,τι ώρα θες πας, Βίλη, μετά την μία το μεσημέρι σήμερα. Είναι ανοιχτά για τρεις εβδομάδες η παραλαβή του γυαλιού σου. Εδώ πέρα συνεχίζουμε. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ο Ράσος από τα Opticon Express με απλή συμμετοχή, με απλή δήλωση του ονοματεπωνύμου σου. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε. Αποστολή στο 54 526. Και τώρα στο διάλειμμα
επικοινώνησε μαζί μας ο φίλος ο 716, ο ακροατής, και μου εξήγησε ότι ο Θέμης ο Σωτηρόπουλος είναι ο τύπος που λέει αθλητικές ειδήσεις στον Sky. Τον έφερα στο μυαλό μου, έχει και μία ελιά, πραγματικά καταπληκτική ομοιότητα με τον Αμπέλ Φερέιρα, τον 40χρονο Πορτογάλο νέο προπονητή ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Όντως, όντως, εγώ όμως επιμένω ότι μοιάζει απίστευτα αθλητικογράφο της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας, δημοσιογράφο των αθλητικών τέλος πάντων, 80% με 20% Έλληνα πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Αλλά περιμένω και τα δικά σας. Ας πούμε 501, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, μου δίνει Έλληνα ηθοποιό. Καλό ηθοποιό. Καλό ηθοποιό. Και είναι στην ηλικία αυτή, κάπου πάνω κάτω εκεί, με τον Αμπέλ Φερέιρα. Το σιροτέρεψες, τι έβαλες καλέ, τι είναι αυτό? Παιδιά, μου την έκανε την κομπή σκυλάδικο. Τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός? Τα νέα χείρια του καλοκαιριού. Ποιος είναι αυτός, να το μάθω κι εγώ? Το παιδιά τον βλέπει τώρα. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου, δεν την μπορώ. Αυτή είναι που τα είχε με τον Πιλαδάκη. Τραγικό. Τα είχε τώρα, δεν ξέρω, ναι, καλά. Παραμένουν φίλοι. Πώς? Σταμάτης Κουκουλής. Κου. Χου. Χουκουλής. Α, Σταμάτης Χουχουλής. Τον κάνω γνωστό εγώ. Τον κάνω ο Ασλαμάς, τώρα τον κάνει μάγκα αυτόν. Τον Σταμάτη τον Χουχουλή. Ειλικρινά, σήμερα, Γιάννη, με ευνηδιάζει αρνητικά η Αναστασία Λάμδα. Α, τώρα πάω πάσο. Sorry, παιδιά. Είναι από το Rising Star. Τώρα πάω πάσο, ζητώ συγγνώμη. Ο Σταμάτης, ο Χουχουλής, είναι από το Rising Star. Τώρα ναι. Τώρα υποκλίνομαι. Να μιλήσω, Αναστασία. Να μιλήσω. Ετοιμάζεις αλλαγή. Ετοιμάζεις αλλαγή. Άλλο να δούμε. Να δούμε πόσο πιο κάτω θα με πας. Δημήτρη, με πήγε από την Φουρέιρα στον Χουχουλή. Ταμτα. Ζωζεφίν. Πω, πάρε παιδιά. Ετοίμασε Μόνικα, ρε, εσύ, είναι δυνατόν. Ζωζεφίν, Ζωζεφίν. Ωραίο, πώς λέγεται αυτό? Τι, ωραίο. Ζωζεφίν, τι. Τι. Μήνυμα του παδού του ΠΑΟΚ του Θαλαμοφύλακα, ο οποίος πιάνεται από το σχόλιο που έκανα εψέ, ότι, από ό,τι έμαθα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήθελε τον Μίροσλαβ Στόχ. Λέει λοιπόν στο μήνυμά του ο νεαρός ΠΑΟΚτσής: εσύ ήξερες ότι δεν ήθελε ο Λουτσέσκου τον Στόχ, αλλά δεν ξέρεις ποιο αφημί θέλει να πάρει ο Τόμ. Επίσης, Βεδουίνος Καμιλιέρης να γίνει ο Σβούρας όταν λήξει το συμβόλαιό του. Μη γυρίσει πίσω. Βεδουίνος, Μπέντουιν, του πάει νομίζω, του Παντελή. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι έτσι, νομάς των αραβικών ερήμων. Θα του πήγαινε η νομαδική ζωή. Έχει λίγο μούρη φάτσα νομά της ερήμου ο Παντελής, ο Κωνσταντινίδης. Βρε τον Παντελή. Βεδουίνος λέει να γίνει. Το ζητάει αυτό ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Όταν φύγουν κάποιοι, τέλος πάει. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά καταλάβετε το κι εσείς. Δεν υπάρχει αγάπη στην ομάδα. Δεν υπάρχει αγαπάω τον ΠΑΟΚ όταν είμαι επαγγελματίας. Υπάρχει το χρήμα. Το χρήμα, το χρήμα. Είπαμε, που λέει και ο μεγάλος ποιητής Παύλος Παυλίδης. Κυριάκος, οπαδός του Άρεος και της Leeds United. Μόνο σε κάποιες φωτογραφίες μοιάζει τον ο Πορτογάλος. Αυτόν που λέω εγώ, έτσι, τον αθλητικογράφο. Θα έλεγα σε πολλές φωτογραφίες και κάτι παραπάνω από πολύ. Αγαπητέ Κυριάκο, καλημέρα, καλή τύχη. Βρε τη Ζωζεφίν. Νέα απόπειρα του Θουβού για ομοιότητα του Αμπέλ Φερέιρα. Εμένα ο Αμπέλ μου θυμίζει και Κυριάκο Κυριάκο. Γενικά θυμίζει, είναι μεσογειακός. Μπορεί να θυμίζει όντως 3 εκατομμύρια Έλληνες, 4, 6, για πλάκα. Κυριάκο Κυριάκο. Κάποια στοιχεία. Πάμε γραμμή να σνιφάρουμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα, αδερφέ. Ο Βαγγέλης είμαι. Ο Βαγγέλης, ο παδός του Αλμοπού Αριδαίας και πρώην φίλαθλος της ΑΕΚ.
πρώην, εντάξει, δεν, πρώην δεν είσαι ποτέ. Ναι, δεν και ΑΕΚ. Ναι. Μερικούς, μερικούς, εντάξει, αλλά ναι. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Είσαι αλμοπός Αριδέας και ΑΕΚ, τέλος. Ναι. Πάμε, Βαγγέλη μου. Πάμε, Παπαλικάρι μου. Ναι, Βαγγέλη μου. Ναι. Τίποτα, έτσι πήρα τηλέφωνο επειδή ήσουν μόνος σου. Καλά έκανες, βέβαια. Εκτιμώ. Και εκτιμώ πήρα να πω αυτό, πιάστηκα σε αυτό που είπες, που όλα είναι λεφτά. Ναι. Είπε χθες ο Παναγιώτης κάποια στιγμή, νομίζω, ότι δεν είναι όλα λεφτά. Που μιλούσατε με την κοπέλα, την Αναστασία. Δεν ξέρω, που συνομιλούσατε χθες κάποια στιγμή, ναι. Που της έδωσε το λόγο και μιλήσατε, ναι. Και είναι όντως όλα λεφτά. Είπανε ο Πρίγιοβιτς που έφυγε. Για επαγγελματία, και... δεν του λέει τι πάω, τώρα έχει ο άλλος Γκδαλκά με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ηρακλή ή με τη Σπάρτη. Ή με τη Σπάρτη, εντάξει, ναι. Ο Πρίγιοβιτς πώς θα παίρνει τώρα στην Αραβία που πήγε. Για 3,5 χρόνια πώς θα πάρει, 20 εκατομμύρια, πώς είναι, δεν θυμάμαι. Είναι τα αντερά του θα πάρει ο άνθρωπος, ναι, εντάξει. Ναι, δηλαδή... Είναι, είναι οι ποδοσφαιριστές, έχουν ημερομηνία λήξης. Ναι. Θα παίξει μέχρι τα 33, το 34, θα δουλέψει. Ναι. Σκέψου ότι εσύ στη δύση της καριέρας σου, οποιοδήποτε δηλαδή λέει δεν είναι όλα λεφτά, ναι. Σκέψου ότι έχεις άλλα 4-5 χρόνια να δουλέψεις και σου λένε στα 3 χρόνια, τα 5 που έχεις τα 6, έλα και θα πάρεις τα πενταπλάσια. Ναι, όπως πήρε ο Λουτσέσκου τα 10πλάσια, πόσα πήρε, ξέρω εγώ, 8πλάσια. Ναι. Ναι. Δεν θα πας. Σφαίρα θα φύγω. Είναι δυνατόν. Σφαίρα θα φύγω, αγόρι μου. Ναι. Και να παίρνεις. Δηλαδή, άμα παίρνεις εδώ και 5 χιλιάρικα να παίρνεις το μήνα, αν σου δώσω στην Αραβία 30 χιλιάρικα, δεν θα πας. Εννοείται. Εννοείται. Σαν, και ο Σαν Μουρλός. Και είσαι καλά εδώ. Ναι. Γιατί έλεγε χθες η Αναστασία, είπε ότι αν παίρνεις καλά λεφτά εδώ, γιατί να φύγεις. Δεν θα έφευγα. Αν παίρνω λίγα, πες. Όχι, δεν πάει έτσι. Και ήθελα να πω και κάτι ακόμα, αυτή η κακιά συνήθεια που έχουν όλοι. Και όλοι οι φίλαθλοι την έχουν. Όταν είναι ένας παίχτης στην ομάδα μας, άγιος. Όταν είναι να φύγει ή προπονητής, όλα τα κουσούρια του τότε βγαίνουν. Έτσι. Ναι. Όπως και για τον Λουτσέσκου τώρα, για τον Πρίγιοβιτς, για τον Σιώπη. Ναι. Είναι κοντός ο Σιώπης, είναι τέτοιος. Ναι, είναι πυγμαίος, είναι άμπαλος τελείως. Δεν κάνει παιχνίδι, μόνο COVID, έτσι ότι βρίσκει σε ένα σωρό. Ναι. Πού είναι ο σωρός. Καμία ομάδα δεν είχε αυτό το Σιώπη παίχτη. Ναι. Που λέγανε τελικά πουλήθηκε, έτσι. Για μένα κάτσε. Βέβαια δεν είναι Έλληνας, αλλά εντάξει, Εργούς κάτσε. Όχι, όχι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Αλέξη Σπυρόπουλο που τον χαρακτήρισε κάποια στιγμή πακτολό ενέργειας τον κάτσε. Δεν τον έχω δει πολύ, αλλά ο Σιώπης νομίζω πιο καλός είναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα, δεν ξέρω. Ναι. Θα ήθελα ο Σιώπης να βελτιωθεί λίγο στο δημιουργικό. Να βελτιωθεί λίγο εκεί. Καλά, εντάξει, τώρα δεν λέμε για δημιουργικό, για τα κοψίματα και για ταχύτητα, για τοποθετήσεις, ναι. Για τέτοια. Ναι. Αμυντικά. Ναι. Αλλά με πόσα λεφτά πουλήθηκε, ξέρεις. Κάτι είπανε. Δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν κάτι, γιατί ένα εκατομμύριο, ένα 200, ένα 300. Α, μόνο με ένα 200 έφυγε. Ξέρω κάτι, δεν, κάτι, δεν είμαι σίγουρος τώρα με αυτά. Δεν λέγανε, δεν τον δίνανε κάτω από 3 και τέτοια λέγανε. Όχι, σιγά μου, ρε. Εντάξει. Δεν ξέρω, από συμβόλαιο. Δεν είναι ο Ζέντορφ, ας πούμε. Εντάξει, εντάξει. Αλλά από συμβόλαιο τι παίρνει, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Δεν, αυτά δεν. Και χθες άκουσα λίγο στην εκπομπή του Άρη τα παιδιά, τον Νίκο και τον Χρύσανθο, που είχε την Ολλανδία. Α. Και λέγανε τώρα παιδιά συμβόλαιο, αυτά δεν θα βγάλουν το συμβόλαιο λέει, στο Facebook, ας πούμε. Καλά, εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα. Καλά, ναι, δεν, εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, okay. Και κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Mm. Παίζεις τίποτα manager, football manager, ασχολείσαι? Όχι, δεν έχω ιδέα, όχι τίποτα. Όχι, ξέρω ότι έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι, όχι, όχι, όχι. Δεν ασχολείσαι. Όχι καθόλου. Καλά, γιατί πες μου, παίζεις, έχεις πάρει κάποιος παιδί, πες μου, γιατί. Όχι τίποτα, εγώ παίζω, ασχολούμαι, έχει 12 χρόνια που παίζω, γι' αυτό, αλλά νομίζω στην εκπομπή σου χτες. Ή μια άλλη μέρα ο Παναγιώτης ασχολεί το Χρύσανθος. Δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρος. Μπορώ να κάνω. Μήπως είπε ο Χρύσανθος, την Παρασκευή, που είχε μαζί του το γιο του, το Χρήστο, ότι τα παιδιά τώρα που και τα λοιπά, και ο Χρήστος παίζει, λέει, κάνει, ασχολείται αυτό. Για τον μικρό. Ο Παναγιώτης αποκλείεται, το υπογράφω εγώ. Ο Παναγιώτης αποκλείεται, το υπογράφω εγώ. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Είναι πάντως ένα ωραίο τέτοιο. Ναι. Να περνά την ώρα σου, έχει με προπονητική, έχει τις θέσεις, κινήσεις, πώς να κάνουν οι παίχτες. Είναι ωραίο. Αγοράζεις, πουλάς, ναι. Είσαι μάνατζερ γενικά, διαχειριστής. Βέβαια, τέλος ναι. Πάντων, ναι. Ναι. Ωραία, μάρες. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Μία ακόμη υπέροχη παρουσία να του Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Οπαδού του Αλμοπού Αριδέας, με συγκινεί πραγματικά αυτό. Άνθρωπος που πονάει και στηρίζει και πηγαίνει συνέχεια την ομάδα του τόπου του. Και οπαδός της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο 501 δεν υπάρχει ο άνθρωπος, αυτός ο Παοξής, ο οποίος. Εδώ και 10 μέρες περίπου κλέβει διαρκώς την SMS-ική παράσταση. Λέει, όλους αυτούς που μοιάζουν του Αμπέλ, βάλ τους σε δωμάτιο αναγνώρισης
και άντε μετά βρες τον ένοχο. Όλοι ίδιοι είναι. Ζωζεφίν. Ζωζεφίν. Τι είναι? Ρουβάς. Εσχρόνος, τραγικό. Τραγικό, πόσο πιο κάτω ακόμα. Πόσο πιο κάτω ακόμη, ρε παιδιά. Ρε. Η Μαριλής νευρίασε. Το τελευταίο καλό του Σάκη είναι το εκείνο πώς πήγε, πήγαινε. Γκαν, 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 γκαν. Α, αυτό, ναι. Το οποίο είναι ξεπατικωμένο, κλεμμένο από, από hard rock, είτε από Yngwie Malmsteen, από Deep Purple, από διάφορα. Λοιπόν, αύριο μαζί είμαστε, Αναστασία Λάμπα. Θεούλης, με βοήθησε. Λοιπόν, ο 472, ο 472 λέει συγκλονιστικό μήνυμα. Το μόνο ενδιαφέρον στο νέο προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ότι το όνομά του θυμίζει συνειρμικά τον σπουδαίο σκηνοθέτη Αμπέλ Φεράρα που γύρισε ταινιάρες στα 90's. Σε λατρεύω και σε προσκυνώ, 472. Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, από ό,τι έμαθα, είναι και συνεφίλ και έχει βοηθήσει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου το οποίο γίνεται στον τόπο, στην Κωμόπολη, από την οποία κατάγεται. Και κάτι έχει συμβάλει, έχει βοηθήσει και σε κάτι ποδοσφαιρικά ντοκιμαντέρ, κάτι τέτοια. Οπότε, να σου πω κάτι, τίποτα στη ζωή αυτό δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Καλημέρα, 472, λατρεμένε. Όσο πιο πολύ το ακούω, τόσο περισσότερο εκτιμώ τον Κωστή τον Μαραβέγια. Αν ακούνε οι Coldplay, μπορούν κάλλιστα να κάνουν μήνυση. Τα στοιχεία τα έχουμε. Αν ακούνε οι Coldplay και το management τους και η εταιρεία που τους εκπροσωπεί στην Ελλάδα, μπορεί κάλλιστα να κάνει μήνυση. Με τι ακούμε πάλι, Ρουβά, τι είναι αυτό? Α, Νίκος προσκυνώ! Τον πάω αυτόν! Τον πάω! Νίκο Οικονομόπουλο, γουστάρω! Και εγώ λέω κάτι ωραίο μυρίζει εδώ, είδες, Coldplay. Ναι, ωραίος. Νίκος Οικονομόπουλος, ο Έλληνα, ο Μπέκαμ της πίστας. Από πίσω η κιθάρα YouTube, Edge. Κλέφτης, δεν υπάρχει αυτό. Από πίσω η κιθάρα είναι Edge, YouTube. Δεν υπάρχει. Πάπα. Πάπα, 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 πάπα. Ωραίος, Νίκος Οικονομόπουλος, ωραίος. Ο David Μπέκαμ της πίστας. Λοιπόν, αδέρφια, για να δώσουμε και το ζευγαράκι γυαλιά ηλίου, να πω ότι για μένα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι μία μίξη 80% Πάρης Τσελεπίδης, καλημέρα Πάρη, με 20% Άκη Ζήκο. Νομίζω ότι κοιμάστε όρθιοι περισσότεροι, έτσι. 80% Πάρης Τσελεπίδης με 20% Άκη Ζήκο. Τώρα, να βγάλω τον νικητή ή την νικήτρια. Είχαμε 13 συμμετοχές, απλές έτσι για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου με απλή δήλωση ονοματεπωνύμου. Νικητής είναι ο Σταύρος Γρηγοριάδης. Κινητό τελειώνει σε 2.56. Επαναλαμβάνω, Σταύρος Γρηγοριάδης. Κινητό τελειώνει σε 2.56. Σε λίγο η Μαριλής Σταύρο θα επικοινωνήσει μαζί σου. Ευχαριστώ Αναστασία Λάμδα που και σήμερα έδωσε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη νότα στην εκπομπή. Έτσι, ακολουθεί ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, στην ηχοληψία. Αύριο με το καλό θα είμαστε πέρα με Παναγιώτη. Ευχαριστώ για την στήριξη στην μοναξιά μου. Αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά με Παναγιώτη, πρώτα Θεός, και φυσικά με Σωτήρη Δασκαλάκη και με Μαριλής. Αναστασία Λάμδα, κυρίες και κύριοι, ανερχόμενο αστέρι στους μηχανικούς ήχου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.